Σεργέι Νετσάγεφ, η κατήχηση του επαναστάτη. Ο επαναστατημένος άνθρωπος είναι καταραμένος από το πρόσωπο της κοινωνίας εγγραμμένος. Δεν έχει δουλειά, συναίσθημα ούτε ιδιοκτησία. Μόνο στην επανάσταση βρίσκει την ουσία. Σπάει κάθε δεσμό με τον πολιτισμό. Οι νόμοι και οι ηθικοί αποτελούν τον πρώτο εχθρό. Για να τον καταστρέψει μελέτα νομούς της φυσικής, χημίας και μηχανικής, ψυχολογίας και ιατρικής. Μόνη του επιστήμη αυτή της καταστροφής. Απορρίπτει κοινές γνώμες, ζει με στη φωλιά του. Στην εκπαίδευση του συστήματος πόλεμος μέχρι θανάτου. Τυραννικός στον εαυτό του, τυραννικός με όλους. Ευγνωμοσύνη και φιλία αποτελούν άγνωστους όρους. Όποιον θέλει να φυτέψει της επανάστασης τους πόρους, τους φίλους του διαλέγει για την αφοσίωσή τους στην επανάσταση και τη δύναμη την καταστροφική τους. Φιλία και αλληλεγγύη είναι οριγελή για όποιον το σύστημα από τη ρίζα καταλύει. Σε περίπτωση κινδύνου μη βάζεις το συναίσθημα πάνω από το τελικό οριστικό αποτέλεσμα. Μπες μέσα στο σύστημα για να το διαλύσεις. Παρεθέσεις που μετά δεν θα διστάσεις να αφήσεις. Γίνε φίλος, συγγενής, εραστής, γραφειοκράτης. Πίσω από τη μάσκα αυτή μην επαναστάτης. Μπες όλες τις τάξεις, εμπόριο και εκκλησία. Στην αριστοκρατία, σε στρατό και λογοτεχνία. Τους ανθρώπους χώριζε σε 6 κατηγορίες ανάλογα με τη χρησιμότητα και τις συγκυρίες. Οι πρώτοι είναι αυτοί που πρέπει να πεθάνουν πρώτοι. Φτιάξε λοιπόν λίστες με το όνομα κάθε προδότη. Σκότωσε τους αθόρυβα στην πρώτη ευκαιρία. Και για να μην συναντήσεις καμία δυσκολία, βγάλε από τη μέση τους υπερβολικά παθιασμένους που ξεσηκώνουν τις μάζες με τη χρήση τυφλουμένους. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία. Όσοι πέρασαν πολύ καιρό στο σύστημα και το σκοπό τους ξέχασαν. Τρίτοι όσοι κατέχουν θέσεις υψηλές, όμως το μυαλό τους δεν είναι ευφυές. Αυτούς κατέκτησέ τους με τεχνικές μυστικές. Κάντους υπηρέτες σου για να ασκείς επιρροές. Τέταρτη, καρέκλο και ενταυρή και φιλελεύθερη. Κάνε πως μπροστά τους έρχεσαι σε θέση δεύτερη. Κερδίζεις έτσι σύντομα την εμπιστοσύνη τους. Με αυτόν τον τρόπο τους έχεις στα πόδια σου ακίνητους. Πέμπτη είναι οι θεωρητικοί και οι συνωμότες. Ανάρχοπροπαγάνδιστες, πληροφοριοδότες. Να ξέρεις πως θα αποτελέσουν τις απώλειες τις πρώτες. Με εξαίρεση τους ελάχιστους επαναστατικούς υπόντες. Η έκτη κατηγορία, το γυναικείο φύλο. Κάποιες από αυτές δεν σκέφτονται, απέλεκτοι το ξύλο. Φερόμαστε όπως την τρίτη και τέταρτη κατηγορία. Κάποιες ενθουσιάζονται πολύ και κάνουν φασαρία. Φερόμαστε σαν την πέμπτη, ανήκουν στη θεωρία. Τέλος όμως υπάρχουν κάποια σιωπηλά θηρία. Οι αληθινές επαναστάτριες που ξέρουν τι κάνουν. Δίχως τούτες οι απόστολες μας πάντα αποτυγχάνουν. Να θυμάσαι, η κοινωνία θέλει τη μάζα στην ευτυχία. Για να τη προσφέρει αντάλλαγμα την εργασία. Γι' αυτό το λόγο δημιουργεί κατά καιρούς επαναστάσεις. Με μόνο σκοπό την πρόκληση ψευδές της αιωνδράσης. Το αλφα τυραννικό καθεστώς αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που στο όνομα μόνο αλλαγή υφίσταται. Στην κορυφή της πυραμίδας η εξουσία είναι πάντα ίδια. Και μόνο σκοπό σου είναι να την κάνεις από καλύδια. Συμμάχησε με παράνομους, μαφιόζους και ληστές. Μοστούς δεν έχουν με το κράτος παρτίδες ανοιχτές. Ανήκουνε στη μάζα, αλλά έχουν οπλισμό. Χρησιμοποίησε τους για να καταστρέψεις τον πολιτισμό. Θυμήσου, επαναστάτη, δεν έχεις ηθική. Ότι σου μείνε στη γη μια αποστολή μοναδική. Να κάνεις τους ανθρώπους μια δύναμη ασταμάτητη και καταστροφική. Να κάνεις τους ανθρώπους μια δύναμη ασταμάτητη και καταστροφική.